της αδεινής μουσικής της Μητροπόλεως μας. Η ανάγκη να εμπλουτιστεί η λατρεία μας με καλύφωνους ψάρτες ή πολύ περισσότερο με βυζαντινούς χορούς κατά προτίμηση νέων κατά την ηλικία ιεροψαλτών και η πεποίθηση ότι η εκκλησιαστική μουσική αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο πνευματικής καλλιέργειας μας οδηγεί στην απόφαση και να προβάλλουμε το σκοπό της και με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε στη λειτουργία της σχολής. Ήδη τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών ξεπερνάει τους 150 κατέτους. Έχουν δε ολοκληρώσει τον τετραετή κύκλο σπουδών περίπου 30 νέοι και νέες, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη αναλάβει και αναλόγια ιερών ναών στην περιοχή μας. Η έδρα της σχολής βρίσκεται στα Σπάτα. Φέτος θα λειτουργήσουν παραρτήματα στην Παλίνη, στη Ραφίνα, στο Κοροπή, στο Μαρκόπουλο και στο Λάβριο. Η σχολή είναι ανεξάρτητη, αναγνωρισμένη από το κράτος και λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγεί δε πτυχίο ιεροψάλτου, δίπλωμα βυζαντινής μουσικής και οι αποφοιτώντες αποκτούν τίτλο μουσικοδιδασκάλου ψαλτικής τέχνης. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε και φέτος θερμή την σύσταση και προτροπή μας προς τους καλύφωνους νέους και νέες της ενορίας, όπως και σε κάθε ενδιαφερόμενο, να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, αλλά και των δραστηριοτήτων της σχολής, θα λειτουργήσει και βυζαντινή εκκλησιαστική χοροδία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις ενορίες σας. Με τα πατρικών ευχών, ο Μητροπολίτης ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος. Η Ιερά Μητρόπολης Μεσογείας και Λαβριωτικής, Εκύκλειος, προς τους ευσεβείς χριστιανούς κατημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, από το Μάιο του 2010, υπό την ευθύνη της Μητροπόλεως μας, λειτουργεί με το όνομα Γαλιλαία, η μόνη ίσως οργανωμένη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς που πάσχουν από απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια, κυρίως για ογκολογικούς ασθενείς. Ήδη η μονάδα αυτή που λειτουργεί στη βάση της κατοίκων φροντίδας και από τον Νοέμβριο του 2012 διαθέτει επίσης και σύγχρονο κέντρο παροχής ημερήσιας φροντίδας στον χώρο του Ιερού Προσκυνήματος του Χριστού στα Σπάτα. Έχει περιθάλψει περισσότερους από 230 ασθενείς. Σήμερα δε η 15μελής διεπιστημονική ομάδα με τη βοήθεια και 60 περίπου εκπαιδευμένων εθελοντών επιμελείται 58 οκολογικούς ασθενείς προχωρημένου σταδίου, προσφέροντας ιατρική, νοσηλευτική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική στήριξη εντελώς δωρεάν ως διακονία αγάπης στον συνάνθρωπο. Επειδή πιστεύουμε ότι το έργο που προσφέρει η Γαλιλαία είναι πολύτιμο από κάθε πλευρά και σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαίο, σκεφτήκαμε σε συνεργασία με τους Δήμους Κροπίας και Παλίνης να το καταστήσουμε γνωστό στην ευρύτερη περιοχή της Μητροπόλεως μας, οργανώνοντας δύο εκδηλώσεις. Μία στο αμφιθέατρο του Δήμου Κροπίας την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ και μία στο πολιτιστικό κέντρο του Γέρακα την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Κατόπιν τούτου και αφού εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους κυρίους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια Κοροπίου και Παλίνης, σας καλώ όλους να έρθετε να περάσουμε μαζί μια ώρα αλήθειας και αισιοδοξίας αντικρίζοντας το έργο της δημιουργικής αγάπης και του υγιούς εθελοντισμού στον τόσο ευαίσθητο τομέα του πόνου και της υγείας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, αδελφοί μου, και να σας ενισχύει. Ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.